Το δικό σου το μαράζι. Ας πήρω τη σάλτσα λεωνίδα. Ναι, ρε, συνδέει καμία χλάπ. Μπήρε όλοι. Γρινιά, κοίτα. Extra virgin olive oil. Αυτά βάλαμε, σε. Extra παρθένα λεόλα. Συγγνώμη, ξέρει λίγο καλύτερα τους, τις σκόνες. Και εισηγήθηκε μια σκόνη, δεν τη θυμάμαι τώρα. Gel cream. Ναι, gel cream. Είναι από την ομάδα σας ο βασιλιάς σκόνης. Είναι ο βασιλιάς. Δεν να σου πω κάτι. Πρώτη φορά το λέει αυτό. Πρώτη φορά το λέει δημοτικά αυτό. Δυνατό, δυνατό. Διαγώνισμα, κανονικό. Μάλιστα, κύριε. Ονόματα να γράψετε. Όπως λέει και ο Λεωνίδας, το χτένι έχει ένα ψήσιμο, το τέλειο. Έτσι. Σου ευχαριστώ, Ιωάννη, παιδί μου. Να σταγαλάσαι. Μην παρακολουθείς. Χαίρετε, καθένα σου, είναι κακό, σιγά. Απαγορεύεται οποιοδήποτε εργαλείο, μπίμερ, μίξερ, μπλέντερ. Ετσέτερα, ετσέτερα. Ετσέτερα, ετσέτερα. Σοκολάτα ξύδι για τα κεμπάπ της Τσιπούρας. Και έναν τραχανά από κονοπίδι και κατοίκη δαμακού. Α, το έχουμε φανταστεί αυτό. Γευστικά, πώς μπορεί να είναι. Ωραίος, ε. Έχεις έτσι το συνδυασμό, τον έχεις ξαναδουλέψει ή σου ήρθε τώρα. Έχω φάει πολλές φορές. Τι έχεις φάει πολλές φορές. Κρέας με σοκολάτα, ψάρια με σοκολάτα. Μου τρως. Τρως, γκουρμές, Μάλιστα. Θα κάνω μια γαλλική ομελέτα. Μια γαλλική ομελέτα. Με χαλούμι και δυόσμο. Πολύ γαλλική με χαλούμι. Ναι, είναι ναι. Γαλλική Κύπρου. Ναι, μύρισε Παρίσι, ωραία. Ναι, ναι. Ο συνδυασμός μάγκο, κρεμμύδι, κόλιανδρο, ζέστ. Είναι φούστα μπλούζα, πανέξυπνο, πάντα νόστιμο. Πες μας πού το σκέφτηκες. Τώρα μπορεί να σας λέω, σε μεγάλη ιστορία. Γιατί λέγαμε μια ιστορία Έρχεται από το εξωτερικό εμπνευσμένη αυτή η ιδέα. Το θυμόμουν αυτό το πιάτο, είναι από τα χαρακτηριστικά πιάτα του Ramsay. Ναι. Και δεν ήξερα τι έχουμε κάνει στο ίδιο μαγαζί, στο Λονδίνο. Και όμως, ήταν η πρώτη μου δουλειά στο Λονδίνο. Πότε ήσουν εσύ, ποια χρονολογία. Το 2011 μέχρι 12 μέσα. Α, οκ. Okay. Ναι. Εγώ είχα πάει όταν είχε πρώτο ανοίξει, το 2005. Να πω ότι τα δικά μου όταν τα φτιάχναν ήταν πολύ πιο όμορφα από αυτό. Συγγνώμη, Αλέξανδρε. Και όμορφο σεβασμός. Είναι γι' αυτό. Σεβασμό, εννοείται. Okay. Έχετε κάνει και εσείς το πιάτο. Αυτό. Ναι. Πάμε πολλές φορές. Πάμε να δούμε. Εφιάλτης. Με πιάσε μια δύσπνοια, γιατί στο πόστο είχα ξεκινήσει εγώ με τα παντζάρια, δεν ξέρω αν πέρασες από εκεί, που σου φέραν κάτι κυβόντια μέχρι εδώ και λέγανε κόβε, μια χαρά, και κόβες, Gordon Ramsay, ταλαιπώρια. Ήμουνα τη χρονιά που έφυγε ο Άθερτον, είχε αναλάβει ο Τρίσταν. Εγώ ήμουνα με τον Άθερτον και όταν είχα πρωτοπάει κιόλας, δεν είχε προλάβει να στηθεί μια ομάδα και επειδή ήταν τώρα αυτά τα 18 ώρα τα περίεργα, οι μισοί φεύγανε νεκροί, έρχονταν καινούργοι. Και εγώ δούλευα όταν είχα πρωτοπάει 6 διπλά την εβδομάδα, που εκεί είναι 4 διπλά, 3 ρεπό συνήθως. Δούλευα 6 διπλά. Τι ταιριάζουν, το είπαμε. Ταιριάζουν αυτοί οι δύο. Κοίτα το Στέφαν, κάμε. Ταιριάζουν αυτοί οι δύο. Κοίτα. Ωραίο ζευγάρι. Είναι και οι δύο τρομερά χαμηλών τόνων. Κωνσταντίνο. Όχι. Τον έχετε παρεξηγήσει, Στέφαν. Κοίτα όμως, κοίτα. Είναι. Γκρο πλάν, τελείως. Ταιριάζεται. Αγαπητοί μου, ότι ταιριάζεται. Για καλό τι. Πιστεύεις ότι ο Κωνσταντίνος με τη Βίλη ταιριάζουν. Άντε πάρα. Όπως το έχουν αποδείξει και στο σπίτι, νομίζω ταιριάζουν πάρα πολύ. Ωραία. Ναι. Λοιπόν. Και ελπίζω να το δείξουν. Κοκκίνησε ο Κωνσταντίνος. Σεφ, τι πετάει πάνω από την καρδίτσα με 3 γράμματα. Τι πετάει πάνω από την καρδίτσα με 3 γράμματα. Πάμε. Γιάννη, παίρνε τα πράγματα. Άσε τώρα τις κουβέντες. Μέτριο. Δόξα τω Θεώ. Πάμε που μας πάει η τρέλα του μυαλού. Από εκεί. Το μωρό μου. Το μωρό σου, ο Κωστάκης. Να σου... Ο Κωστάκης. Έχουμε μια ιδιαίτερη σχέση εδώ, από ό,τι έχω καταλάβει. Τι κοιτάω και... Μπόλεκ και Λόλεκ. Δάμων και Φιντίας. Γουίνι και το γουρουνάκι. Ποιος? Ο Γουίνι και το γουρουνάκι. Δεν το ξέρω αυτό. Το παιδικό με το Γουίνι. Δεν έχω παιδιά, σκυλιά έχω. Τέλος πάντων. Και το μαράκι έχει κάνει πολύ ωραία πραγματάκια. Μαράκι ακούω. Παύλο. Ναι. Αυτό που φάγαμε είναι η απόλυτη ρελάνς σε σχέση με την τεμπελοδουλειά που έκανες με την ομελέτα στο Mystery Box. Δηλαδή είναι τα δύο άκρα. Τι έχουμε εδώ. Το ξέρω, σεφ. Την αρχή το ξέρω. Αφού το ξέρω την αρχή, γιατί δεν το έβγαλες. Δεν ήμουν σίγουρος άμα είναι το βαμβάκι, άμα είναι οι ρίζες. Εντάξει, άμα δεν είσαι για κάτι σίγουρος, κάνεις έτσι, βάζεις αυτό. Δεν θα μάθεις ποτέ, αλλά είσαι σίγουρος. Δεν καταλήξαμε στο όνομα πιάτου της Μαργαρίτας, βέβαια. Εκείνη πιάσαμε το Μάι. Λόγω Στεφανιού και λουλουδιών. Και λουλουδάκι που έτσι. Εντάξει, λόγω Στεφανιού θα μπορούσε να είναι και χειρότερο. Οπότε με το Μάι καλά είμαστε. Να ζήσουμε να το θυμόμαστε. Έλα, κύριε. Συγγνώμη. Δεν θα το πω τώρα επειδή έχει καταλάβει ότι του αγαπάμε. Έχει με αυτή την κοτσίδα την περίεργη. Κουνιέσαι αυτό.
και φέρνεις αυτό. Είναι φοβερό αυτό. Και αυτό είναι έμφυτο. Τους αέρες μου, τις φυσαλίδες του αέρα μέσα που θα ήθελα. Οπότε δεν είναι sponge cake. Θα το πούμε cake. Αποτυχημένο sponge cake. Ναι, γιατί ξέρετε, έχουμε μπει σε μια τεράστια παρεξήγηση που ένα λάθος πάμε να του βάλουμε μια άλλη ονομασία και τα λέμε τύπου ξετύπου παρατύπου, που δεν είναι πάντα εννοώ για να είμαστε και εμείς δίκαιοι, γιατί σήμερα είναι μια δοκιμασία αποχώρησης. Αυτό είναι το ένα. Και το άλλο είναι ότι δεν μπορούμε να κρυβόμαστε να παίζουμε με τις λέξεις. Δηλαδή είναι ή αυτό ή εκείνο ή εκείνο. Δηλαδή δεν είναι «Α, δεν μου πιάσε η πανακότα αν το έλεγα cheesecake». Θα ήθελα λίγο παραπάνω εκεί. Αφού θα ήθελες λίγο παραπάνω, η ερώτηση που προκύπτει είναι γιατί δεν έβαλες γέμιση ενώ ενδιάμεσα. Γιατί είχα δύο κομμάτια cake και όταν έβαλα το άλλο κομμάτι από πάνω ήθελα στην ουσία να έρθει στα άκρα. Δεν ήρθε στα άκρα. Και λέω, φίλε, τώρα, άμα θα το σηκώσει και βάλει πάλι, θα γίνει ένα χαμό. Και τώρα λέω, μην το κάνει χάλια, σου σπάσει, σου κάνει ουράνι. Με επιτρέπει. Βεβαίω. Ενώ το έχουμε δει. Ναι. Δεν με φώναξες. Τι εννοείται. Να στο σηκώσω. Α. Το κέικ να βάλει κρέμα παραπάνω. Μ' ακούγεται λίγο σαν δικαιολογία. Εκεί θέλω να καταλήξω. Εντάξει. Αυτό είναι, δεν μου πέτυχε η πρώτη ιδέα, κάτσε να δω τι μπορώ να σερβίρω. Κάπως έτσι. Να λέμε τα πράγματα ως έχουν. Γιατί αυτό. Αρχικά, εμένα, άμα μου λέει κάποιος μου το έφερε ο Γιάννης, δεν θα το πίστευα. Αφετέρου είναι πολύ κακό από μόνο του. Δεν έχει να συζητήσουμε κάτι. Είναι ακαταλαβίστικο. Είναι πρόχειρο. Γιάννη μου, θα μου επιτρέψεις να σου πω ότι είναι μια από τις πιο κακές προσπάθειες. Φου. Δεν είναι, γιατί κάνεις φου. Όχι, όχι, για μένα το κάνω. Δεν το λέω για σας. Εννοείται, εννοείται. Όχι, δεν χρειάζεται να συμφωνούμε πάντα. Αλλά λέω, αυτό εδώ δοκίμασες. Ναι. Θεωρείς ότι έχει να κουβεντιάσουμε κάτι πάνω σε αυτό. Όχι. Αυτά. Πα, πα, ευχαριστούμε. Πα-πα-πα. Άμα διαφορετικό, το λέω. Μια κασαλιτά, όλο το πρόβλημα. Έρχεται ο σεφ, κύριος Χρυσόπουλος, σεβασμός, απόλυτος. Πιο ωραίος τύπος της ελληνικής τηλεόρασης και όχι μόνο. Και ο λόγος που ήρθα στο MasterChef. Το θαυμάζω απεριόριστα και για τις μαγειρικές του ικανότητες και για τις μουσικές του γνώσεις. Τι βλέπετε, τι βλέπετε. Γεια σας. Πώς είστε. Είμαστε εμείς από το πάνω. Τα κοράκια. Δεν θα πούμε τίποτα. Όχι, είσαι εντάξει. Εγώ βάζω βουτυράκι πάντως στην αρχή, παιδιά μου. Θα σταματήσεις. Βάζω κλαρισιέ. Κλαρισιέ, τότε εντάξει. Μαργαρίνη. Πώς ήταν το τραγούδι με τη μαργαρίνη? Δεν ήταν μαργαρίνη. Ήταν ασπιρίνη. Πώς θα γίνει μόνο με μια ασπιρίνη? Ποιος το λέει αυτό? Δεν ξέρω, ρε φίλε, αλλά αφού το έχεις με τα τραγούδια και τη φωνή, γιατί δεν φεύγεις από το Μάστερ σε να ψυχάσουμε λίγο, να πας να κάνεις καμιά μουσική εκπομπή? Μα ήθελα. Αφού το έχεις, ρε φίλε. Ήθελα. Καλή τύχη. Καλή επιτυχία, λέει ο κόσμος, όχι καλή τύχη. Μας λέει η Κωνσταντίνα ότι είναι καλή τύχη το σωστό. Ναι, η επιτυχία είναι πάντα καλή. Ναι, αλλά τύχη θα χρειαστεί. Καλή τύχη. Καλή τύχη. Όχι καλή επιτυχία. Εντάξει, δεν πήγα τόσο χάλια. Όχι, δεν είπα ότι πήγες χάλια, απλώς λίγο... Μάντεψε ποιος το κρίνει αυτό. Η Βίλη ήταν η καλύτερη επιλογή. Ήταν όντως μια απλή συνταγή, εγώ εκεί θέλω να σταθώ, δηλαδή... Άμα ήταν απλή θα την είχες κάνει όπως πρέπει. Σίγουρα. Οπότε δεν ήταν. Εκ του αποτελέσματος θεωρούνται απλές. Οπα. Τι έγινε, δεν έφαγε τον άνθρωπο, ρε Παύλο. Κύριε Κουτσόπουλε, μάλλον δεν σας θέλουνε σήμερα. Έσπασε. Σταμάτα το γυμναστήριο, ρε φίλε, θα τα σπάσει όλα εδώ πέρα μέσα. Έσπασε. Ηλεκτροκόλληση. Ένα λατισμένο spring roll. Το τονίζει και το ξανατονίζει. Ένα ψημένο spring roll. Ένα ανοιξιάτικο spring roll. Και είχαμε και ένα dip το οποίο ήταν αρκετά τίμιο. Αυτό, τίποτα άλλο. Δεν άψεις και τίποτα. Μόνο για τη φριτέζα δεν είπες. Προφανώς μπορείς να έχεις τη δική σου άποψη, η οποία δεν σημαίνει ότι είναι σωστή. Ναι, δεν τα. Τρίτον, το ποιος κέρδισε, καλός ή κακός, εμείς εξηγούμε τα πάντα, το ορίζουμε εμείς. Το αν έχει ψηθεί ένα spring roll ή μπορεί να βγει άψητο, μπορεί να βγει και καμένο, όπως ήταν το δικό σου. Αλλά οφείλω να σου πω το εξής, ότι τον αντίλογο που κάνεις τώρα θα μπορούσες να μην τον κάνεις άμα μαγειρεύοντας επί ένα δεκάλεπτο δεν τα βλέπεις όλα μια πλακίτσα. Τι εννοείς μ' αγαπάει ο κόσμος? Σε εντάξει, έχω ένα κοινό που με αγαπάει, με υποστηρίζει. Ήρθα εδώ γιατί αυτοί με επηρέασαν. Εντάξει, δεν το παίζω ότι είμαι ο influencer.
κάνω το ανάποδο, δηλαδή επηρεάζει ο κόσμος σε μένα. Και ότι βρίσκομαι σήμερα εδώ. Μου σου ορκίζομαι ότι δεν καταλαβαίνω τι λες. Άσε ρε. Σας καταλαβαίνω. Τραγουδούσες κάπου, τι έκανες σε αγαπάει ο κόσμος. Ομολογώ ότι αυτό που λέγεται influencer κτλ. Δεν το έχω αποκωδικοποιήσει. Ενώ δεν μπορώ να το καταπιώ ακόμα. Άσε ρε. Θεωρώ ότι εδώ είμαστε να μαγειρέψουμε και έχετε έρθει να κερδίσετε το Masterchef. Αν κάποιο έχει μια διαφορετική οπτική, που και αυτό μέσα είναι, μέσα το βάζω στο κουβά, να μαζέψει followers για να του λέει αύριο αγόρασε μαρμελάδα τάδε. Ομολογώ ότι δεν θέλω να πω κάτι. Βέβαια, οπότε την προχωράω για να πάμε στην ομαδική, στο Masterchef και όχι στους followers του καθένα. Αυτό. Πάμε παρακάτω. Δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε αυτό το ύφος στο στήσιμο της Ανούς να σερβίρεις από το άλλο μισό εννοώ. Πού το είχαμε δει, με μια γραμμή στη μέση, μια κόκκινη. Ναι, με το Διονύση. Σωστά. Στο δημιουργικότητας. Νατάσα Θεοδωρίδου. Και πέραν του πιάτου να πούμε ότι... Μοιραζό. Μιας αγάπης, ο χατήρι, κάνε τραγούδι. Μαρινά. Σεφ. Κέρδισες σε giveaway του Φλωρινιώτη. Ε? Όχι, είπα να τεθώ άγγελος σήμερα. Ωραίο. Σκεφτόμουν ότι Βίλη μέσωσε τις προάλλες στο δημιουργικότητας, δεν ψήφισα τη Βίλη για να βγω από την υποχρέωση, ώστε να μπορώ και εγώ να πω ότι βοήθησα σε κάτι και βγαίνω από την υποχρέωση. Κάνε ένα πρωινό, ρε. Μπορείς να στείλεις λουλούδια. Εγώ θέλω να βγω προτινόμενος. Δεν γίνεται να μας προσβάλλει όλη την ομάδα μπροστά, εδώ. Εντάξει, αυτό δεν μπορεί ο να περάσει στην ομαδική δοκιμασία. Να σου απαντήσω έτσι λίγο θεσμικά τώρα, ότι είμαστε εδώ εμείς να το προστατεύσουμε αυτό, Νίκο μου. Όχι. Αν αρχίσεις να πετάς τα κρέατα στον αέρα. Νίκο. Τι είμαστε μέσα εδώ, ρε. Φλουρί. Φλουρί. Διονύση. Καλησπέρα, σεφ. Και καλή βραδιά. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ανάμεσα σε εσάς βρίσκεται ο επόμενος ή η επόμενη Ελληνίδα ή Έλληνας Masterchef. Μπορεί να είναι γλυκός ο γάμπρος. Άλλο μαγειρέψω αλουτσάκης. Και έχουμε και σένα που είσαι πρότυπο αρχαιοελληνικής έτσι. Τι θες να πεις. Η φυσιογνωμία σου είναι πολύ κοντά έτσι, σε σχέση με αυτό το αρχαιοελληνικό πρότυπο που έχουμε στο μυαλό μας. Δηλαδή θα μπορούσες να είσαι ένας καριάτιδος. Γιατί να μην μιλήσουμε για σένα τώρα. Με τι μοιάζεις. Σωστά. Ξέρεις τι δεν έχω καταλάβει ποτέ με το Διονύση. Τι δεν έχετε τον έχω ρωτήσει. Κάθε πότε που τσένει. Είναι ανάλογα. Είναι ανάλογα με την μέρα, είναι ανάλογα με την υγρασία. Είναι την Σάββατο. Κυριακή ρε πέρα. Η Μαργαρίτα, η Μαργάρο, περιστεράκι στον ουρανό. Γεια σα. Και το ξετραγούδι. Το ξέρω, εννοείται. Α, το δωράκι, ε. Τι κάνετε. Εγώ αγάπη μου είμαι πάρα πολύ καλά. Εσύ, φρέσκια σε βλέπω. Γιατί να μην είμαι. Πανέμορφη όπως πάντα σε βλέπω. Σε αφήσει πολύ καλό. Γεια μου, γλυκό. Και εσύ γλυκό κάνει. Τι πετάχτηκε εσύ, παιδί μου. Βίλη που έφυγε, πώ είναι το σπίτι χωρί τη Βίλη. Τόσο φίλες είχατε γίνει. Σεφ, δεν είναι ερώτηση αυτή τώρα. Ναι, τόσο φίλες. Για κουμπαριά το βλέπω πάει αυτό. Κουμπάρες έχω έτοιμες. Το γεγονός ότι έχεις έτοιμες κουμπάρες σημαίνει ότι έχουμε. Δεν έχουμε γαμπρό, όχι. Δεν έχουμε γαμπρό, αφού είπαμε τώρα. Ναι, αλλά δεν το ξέρει ότι θέλουμε. Α, είναι έτοιμο το σενάριο. Ναι, ναι. Δεν το ξέρει ο φίλος μας ο Χρήστος. Μάλιστα. Αντιλαμβάνεσαι ότι τώρα. Τώρα το μάθε. Το μάθε. Υλικά τα οποία ήταν γνωστά στην αρχαιότητα. Εδώ να βάλω και μια παρένθεση. Απέναντι από την αντίπαρο έχει ένα πολύ ωραίο νησάκι, το Δεσποτικό. Και εκεί στις ανασκαφές που κάναν τώρα, φημολογείται ότι έχουν βρει το πρώτο εστιατόριο της αρχαιότητας δίπλα σε ένα ναό. Εμείς εδώ πέρα είχαμε πηγή έμπνευσης, το αρχαιοελληνικό καλούπι του Σωτήρη Κοντιζά. Σωτήρη Κοντιζά. Δεν θα μπορούσε να υπάρχει πιο αντιπροσωπευτικό δείγμα από το Σωτήρη. Πολύ χρήσιμα τα ραπανάκια, γιατί σε όλα τα πιάτα σας βλέπουμε και πίκλες. Έχει διαβρωθεί το μέσα μας. Πίκλες. Κρατάς ακριβώς το γύρισμα από το πιάτο για να μην σου φύγει, σεφ. Δεν έχει καφέ, δεν είναι. Όχι, εστιατορικό. Εστιατορικό. Γιάννη, μου, μην του άκου. Είναι ένα πολύ ωραίο πιάτο, δωρικού ρυθμού. Απλό, λιθό. Που ξυπνά την αναγέννηση. Περιεκτικό. Και ελπίζουμε, Διονύση, να είναι και... γευστικό. Σωστά. Είναι μια εξαιρετική προσπάθεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, σεφ. Όχι, σε ευχαριστώ πολύ. Τη φτέρνα, αυτό που σηκώνει φτέρνα. Δεν βγαίνει, είναι από το άγχος αυτό. Εντάξει, βγαίνει, έτσι. Εντάξει, Διονύση. Και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η εξέλιξη του ανθρώπινου είδους. Ζωντανά παραδείγματα στέκονται δίπλα μου. Καλό. Homo habilis, τέρμα. Δεν είναι αναγκασμένος να χρησιμοποιεί κάποια μέρη του σώματός του σε αυτή την ατέρμονη αναζήτηση τροφής, π.χ. τη μύτη του, για να ψάχνει κάτω από το υπέδαφος για ρίζες. Το χρωστούσα, από πριν. Τέλος πάντων, έχω κι άλλα...
Τι άλλο έχεις. Μας ξεφτύλισες, φτάνει. Φοβάμαι την ανταπόδοση. Γέλασες, Παυλάκο, σε είδα. Θα έρθω μετά. Παύλο, ναι. Δεν πήρες θέση όμως για το θείο Λεωνίδα. Είχε το σωτήρι να μου τα ρίχνει τίποτα. Εντάξει, δεν μπορώ να καταλάβω από το κούρο πώ πήγαμε στο. Μου κάνε bullying, ξεκάθαρο. Bullying. Χαριθούλα. Ναι. Πάει για extreme τώρα. Nice. Να ρωτήσω κάτι. Mm-hmm. Βάλαμε και κίτρινες για να είμαστε έτσι πολιτικά ορθοί απέναντι στην παρουσία του σωτήρι. Ή επειδή είναι νόστιμες. Γιατί βάλαμε κίτρινες ντομάτες. Φινό. Ε, δηλαδή. Εντάξει. Για την ώρα που για είναι. Για την ώρα εντάξει. Εντάξει, καλό. Δεν είχε πολύ χρόνο για να αντιδράσει. Αλλά εντάξει, μια χαρά. Κάτι έκανε. Έτσι, να μην πει ο κόσμος ότι απλά το κατάπιε. Mm-hmm. Το κατάπια, επί της ουσίας το κατάπια. Το φυλάω, λόγω σωτήρι, επειδή είναι σκορπιός, το κρατάω κάπα. Τίποτα, αν έχουμε προσβολές. Τι, δεν άκουσες τι είπε πριν. Το άκουσα. Δεν ήταν πάρα πολύ έξυπνο. Ήτανε, δεν το περίμενα και από εσάς. Και είχα και άλλα. Άλλα είχα. Δεν το περίμενα αυτό από εσάς, η αλήθεια είναι. Τέλος πάντων, έχει χάρη που τον αγαπώ. Έχει χάρη που τον αγαπώ. Κωνσταντίνα, λοιπόν, έχω το σεφ σου εδώ. Ποιο σεφ τη, τι είναι. Ξέρετε πώς σας λέει. Γέλαγε και αυτό. Ο Τιτανομέγιστος. Τιτανομέγιστος Θεούλης Επηγής. Θεούλης Επηγής. Και ο Μάστερ Νίντζα της καλύτερης ατάκας. Πες το άλλη μία στην κάμερα, σας παρακαλώ. Τιτανομέγιστος Θεούλης Επηγής και ο Μάστερ Νίντζα της καλύτερης ατάκας. Ναι, έχει λίγο από χατσφραγκέτα. Λίγο. Με πιάσατε. Πάμε σώτο, πάμε. Αφράτο βγήκε. Δεν ήθελα να βγει αφράτο, ε. Εντάξει, Στέφανε. Παρεξήγησε κατευθείαν. Ξέρουμε τι θέλεις. Ετσέτερα, ετσέτερα.